Ποια είναι η εξέλιξη όσον αφορά την πορεία των καρκίνων στη χώρα μας σήμερα? Δυστυχώς δεν έχουμε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Θα έλεγα ότι δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία και τα χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Κάθε χώρα και κάθε πληθυσμός έχει τη δική της επιδημιολογία και είναι πολύ σημαντικό για κάθε ερευνητή να αναπτύξει και να καταγράψει τα στοιχεία του πληθυσμού που βλέπει. Και νομίζω ότι αυτό είναι χρήσιμο, καταλαβαίνετε πάρα πολύ πόσο χρήσιμο είναι για τους ανθρώπους που βλέπεις. Ας πούμε, εμείς έχουμε πολύ περισσότερο καρκίνο του ρινοφάρυγγα από ό,τι έχουμε στις ΗΠΑ. Έχουμε λιγότερο από ό,τι έχουν στην Κίνα. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και για μας, ακόμα θέλει για τον υπόλοιπο κόσμο, να έχουμε καταγεγραμμένη την εμπειρία μας και τον καρκίνο του ρινοφάρυγγα στην Ελλάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το αρχείο νεοπλασιών προχωράει, εξελίσσεται. Πρέπει να το στηρίξουμε και πρέπει γενικά να αναπτύξουμε τη δική μας βάση πληροφοριών, τα δικά μας στατιστικά στοιχεία. Τι γίνεται όσον αφορά το θέμα της πρόληψης? Γιατί υπάρχουν και κάποιες μορφές καρκίνου οι οποίες οφείλονται σε διάφορες κακές συνήθειες που υιοθετεί ο κόσμος. Νομίζω οι πληροφορίες για την πρόληψη πρέπει να βγουν πολύ καθαρά και νομίζω ότι δεν βγαίνουν. Δηλαδή, κάτι που πρέπει να βγει πολύ καθαρά είναι ότι για την Ελλάδα ο νούμερο ένα παράγοντας παραμένει το κάπνισμα. Δηλαδή, αν μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάτι καλύτερο για το κάπνισμα, θα είχαμε κάνει το 70%. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για πετυχημένη αντικαπνιστική εκστρατεία. Μιλάω για τα τελευταία 20-30 χρόνια. Προκαλώ κάποιον να πάει έξω από ένα σχολείο και να ρωτήσει τα παιδιά αν έχουν πιστεί ότι το κάπνισμα έχει αυτή τη βλαπτική επίδραση. Νομίζω ότι πάρα πολλοί αμφιβάλλουν. Στο γενικότερο κλίμα αμφισβήτησης, αμφιβάλλουν οι άνθρωποι για την πραγματική αξία. Πραγματική βάση του καπνίσματος σαν καρκινογόνο και είναι πάρα πολύ βαρύς ο φόρος που πληρώνουμε από το κάψιμα σε αυτή τη χώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει η πληροφόρηση να είναι πιο καλή. Θεωρώ ότι πρέπει να περάσει σαν ιδεολογία για το τι ακριβώς συμβαίνει με το κάψιμα, γιατί ο κόσμος πραγματικά αμφιβάλλει. Δηλαδή, θα βρεις πάρα πολλούς που θα σου πούνε ότι το περιβάλλον έχει πιο σημαντικό ρόλο. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Το περιβάλλον έχει σημαντικό ρόλο, αλλά το κάψιμα έχει τεραστίως μεγαλύτερο ρόλο. Τώρα, όσον αφορά την αντικαπνιστική εκστρατεία, οι προσπάθειες είναι πραγματικά δειλές από όλες τις αρχές και από προηγούμενες κυβερνήσεις και από την τωρινή. Και θα έλεγα ότι όσοι υποστηρίζουν την ανυπακοή πρέπει πραγματικά να αναλογιστούν την ευθύνη τους και την ευθύνη απέναντι στις νεότερες γενναίες. Δηλαδή, έχουμε μεγάλο ρόλο στο αν θα καπνίζει η επόμενη γενιά. Και αν αυτή τη στιγμή περνάμε μια κουλτούρα καπνίσματος, θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι και θέλω να αναλογιστούν όλες τις ευθύνες τους. Τώρα, από πλευράς πρόληψης, το ένα είναι το κάπνισμα. Το δεύτερο μετά το κάπνισμα φαίνεται να είναι η παχυσαρκία. Δηλαδή, στην πραγματικά, αναπτύσσοντας ένα πληθυσμό παχύσαρκο και ειδικά αναπτύσσοντας από νωρίς τη ζωή, έχοντας την παιδική παχυσαρκία σαν μια επιδημία, θεωρώ ότι βλέπουμε πολλούς καρκίνους ήδη που έχουν σχέση με την παχυσαρκία. Τέλος, υπάρχουν παράγοντες από το περιβάλλον που είναι σημαντικοί και δεν τους έχουμε καθορίσει. Δηλαδή, όσον αφορά τη διατροφή, δεν είναι τόσο εύκολο να καθορίσει τι επηρεάζει την ανάπτυξη καρκίνων από τη διατροφή μας. Αλλά κάποιος πρέπει να έχει δίνει μεγάλη βάση στη διατροφή του, την έννοια να έχει ισορροπημένη διατροφή, να έχει όλα τα στοιχεία σε ισορροπία. Θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο φρόνιμο να παίρνεις φυσικές τροφές από το να παίρνεις συσκευασμένες και να παίρνεις τροφές οι οποίες έχουν πάρα πολλά συντηρητικά. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάς σε ένα μεγάλο μέρος καθημερινά στη διατροφή σου και χορταρικά και λαχανικά και φρούτα. Και νομίζω ότι παρότι δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες τι πρέπει να κάνεις και να μην κάνεις, μερικές βασικές αρχές ισχύουν και γενικά πρέπει να έχει κανείς μέτρο και ισορροπία στην διατροφή του. Εκτός από τον καρκίνο του πνεύμονα, για το οποίο ξέρουμε ότι ευθύνεται σε μεγάλο ποσοστό το κάπνισμα, ποιες είναι οι άλλες μορφές καρκίνου στις οποίες συμβάλλει η συνήθεια του καπνίσματος? Ξέρουμε πολύ ότι έχει μεγάλη σημασία για τον καρκίνο του λάρυγγος, γενικά για πολλούς καρκίνους της περιοχής κεφαλής και τραχύλου. Είναι πολύ σημαντικός για τον καρκίνο του ουροθυλίου, δηλαδή ειδικά για τον καρκίνο της κύστεως και από εκεί πέρα τον καρκίνο του ισοφάγου. Η σχέση του με τους άλλους καρκίνους είναι μικρότερη αλλά δεδομένη. Ας πούμε, ο καρκίνος του μαστού είναι αυτός που φαίνεται να έχει τη μικρότερη σχέση με το κάπνισμα παρότι έχει κάποια σχέση.